Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι μας ακούει η μετάφραση. Μας ακούει τώρα. Τι μπαζέτσουν, τι... Τι κρίκ νύχτ. Μας ακούτε τώρα. Okay. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λέγομαι Τάσος Τελούγλου και έχω αναλάβει να συντονίσω την απόψινή διπλή παρουσίαση που αφορά δύο βιβλία. Το βιβλίο της Γιούλιας Φρίντριχ, το Working Class, που βγήκε στο Βερολίνο, και τις περιπέτειες της μεσαίας τάξης του Παναγή Παναγιωτόπουλου, που βγήκε στην Αθήνα. Όταν... Όταν ήρθε... Όταν ήρθε το Ίδρυμα Heinrich Böll και μου πρότεινε να βοηθήσω σε αυτή την παρουσίαση, είχα διαβάσει το βιβλίο του Παναγία, αλλά όχι της Γιούλιας, και ήξερα προηγούμενες δουλειές της και φανταζόμουν πού το πήγαινε το working class, και γι' αυτό σκέφτηκα δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν πιο ανώμια βιβλία, πώς να τα παρουσιάσεις μαζί. Όμως το working class, το οποίο είναι γεμάτο απροσδόκητες σκαμπές και εξαιτίας της πανδημίας, αλλά όχι μόνο εξαιτίας της, η Φρίντριχ περιγράφει, χωρίς να παραβιάζει την απόσταση ασφαλείας που χρειάζεται στη δουλειά του δημοσιογράφου, του επαγγελματία παρατηρητή, τις ανασφάλειες των ανθρώπων που ζουν στην Γερμανία χωρίς να έχουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά εκτός από το μισθό τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της παρατήρησής της. Όταν τελείωσα λοιπόν το Working Class, κατάλαβα ότι αυτά τα δύο βιβλία για τις τόσο διαφορετικές καταστάσεις, για τις τόσο διαφορετικές οικονομίες και κοινωνίες, έχουν ένα κοινό υπόστρωμα. Το κοινό αυτό υπόστρωμα αποτυπώνεται στον τίτλο που αρχικά ήθελε να βάλει η Φρίντριχ στο βιβλίο, και λέει «Ihr werdet es einmal schlechter haben», «Θα ζήσετε χειρότερα από εμάς», λέει η παλιότερη γενιά στην επόμενη. Ο Παναγιωτόπουλος το περιγράφει κάπως αλλιώς, κάθε γενιά πιο ψηλά είναι αυτό που παρατηρεί για την ελληνική μεσαία τάξη των χρόνων μετά τη δεκαετία του 50. Η Φρίντριχ παρακολουθεί την Αλεξάνδρα, μια δασκάλα μουσικής, το site, ένα καθαριστή των σταθμών στο υπόγειο του Βερολίνου, και έναν ειδικό της πληροφορικής, τον Κρίστιαν, να παλεύουν με τα ευρώ και τα σέντς για να βγάλουν το μήνα σε επιχειρήσεις που είτε είναι αόρατες, είτε γιατί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι χρόνια καθυλωμένοι στις ίδιες αμοιβές. Όπως η Αλεξάνδρα και ο Σάιτ, για παράδειγμα, είτε επειδή είναι απολύτως αναλώσιμοι, όπως ο Κρίστιαν που έχει μισθωτή σχέση, αλλά ένα πρόβλημα υγείας τον καθιστά πρόβλημα για την επιχείρηση. Στο βιβλίο υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως ο μελλοντικός επικεφαλής του γραφείου του καγκελαρίου Σόλτς, που ακούει από το στόμα της συγγραφέως τα λόγια του Σάιτ για τους σοσιαλδημοκράτες της ατζέντας 2010. Λέει ο Σάιτ, όταν έχεις φάει σκατά και έχεις ξεράσει, δεν ξαναδοκιμάζεις τα ίδια σκατά πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο σύντροφος Σμιτ, έτσι λέγεται ο συνεργάτης του Σόλτς, παραδέχεται ότι ο Σάιτ έχει δίκιο και προσπαθεί να εξηγήσει στη συγγραφέα πώς η σοσιαλδημοκρατία κατέληξε να αναδιανέμει το εισόδημα υπέρ του 1% του γερμανικού πληθυσμού, που κατέχει το 35% του πλούτου της χώρας. Είναι το αποκορύφωμα του working class, κατά τη γνώμη μου. Και τώρα που έχω δίπλα μου τη Γιούλια Φρίντριχ, θα ήθελα να τη ρωτήσω αν πιστεύει ότι παρατηρήσεις σαν και τις δικές της, αλλά και όσα ζήσαμε στα τρία κύματα της πανδημίας, με τις νοσοκόμες, τους οδοκαθαριστές, τους οδηγούς λεωφορείων, τους ταμείες στο σούπερ μάρκετ,
Τους courier οδήγησαν στο σύνθημα respect, σεβασμός, που ήταν το κεντρικό προεκλογικό μότο του Σόλτς στις εκλογές που κέρδισε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και εν τέλει και στην τιμολόγηση του σεβασμού, γιατί ο σεβασμός πάντα έχει μια τιμή, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για ορομίσθιο 12 ευρώ. Από την άλλη, στο ίδιο πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από 2 μέρες, λείπει κάθε αναφορά στο πώς τα στρώματα αυτά θα διευκολυνθούν να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, στέγη. Ένα σημαντικό πρόβλημα για τους ανθρώπους που δεν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία στη Γερμανία. Η στέγη, η εστία, είναι η κυψέλη της ελληνικής μεσαίας τάξης. Η οικογενειακή εστία. Το ασφαλές λιμάνι του διαμερίσματος, όπου θα βρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη βιογραφία τους τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο, γράφει ο Παναγής Παναγιωτόπουλος. Ο Παναγής λέει ότι η ύπαρξη της μεσαίας τάξης είχε νόημα αν εφαρμοζόταν ο ατομικισμός σε μία μόνη χώρα, σε κάθε χώρα ξεχωριστά για την ακρίβεια. Στο πλαίσιο δηλαδή όπου η εθνική οικονομία προσαρμοζόταν εύκολα ή δύσκολα στις απαιτήσεις της κοινωνικής διασφάλισης και όπου η οικονομική πολιτική παρήχε τα μέσα για μια αισθητή βελτίωση του επίπεδου ζωής από γενιά σε γενιά. Οι τεκτονικές αλλαγές που άρχισαν τη δεκαετία του 90 και αυτά που επιταχύνθηκαν μετά την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο χωρίζουν, παρατηρεί ο συγγραφέας, αυτή τη μεσαία τάξη που αποτελείται βασικά από αυτοαπασχολούμενους μερικούς υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους, χωρίζουν τη μεσαία τάξη λοιπόν σε 2 κατηγορίες. Θέλω επευκαιρία για τους αυτοαπασχολούμενους να κάνω μια παρατήρηση. Εδώ σήμερα δημοσιεύτηκε μια στατιστική του ΟΣΑ, με βάση την οποία οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι το 31% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας, είναι διπλάσιο ποσοστό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι 3 πρώτες χώρες, δηλαδή πριν από την Ελλάδα, σε αυτή τη στατιστική του ΟΣΑ, είναι και 3 λατινοαμερικάνικες χώρες. Και αυτό κάτι λέει. Ο Παναγιωτόπουλος λοιπόν παρατηρεί ότι αυτή η μεσαία τάξη χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Ένα κομμάτι, μια ομάδα που αποεδαφικοποιείται χωρίς φόβο. Δηλαδή κολυμπάει μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Και ένα άλλο κομμάτι που βλέπει τον εαυτό του ως θεματοφύλακα της παλιάς μεσοστρωματικής κουλτούρας. Βεβαίως και αυτοί οι πρώτοι δεν υποπτεύονται σε μια ενδιαφέρουσα παρατήρησή του ότι για παράδειγμα το να πετάνε για 2 ευρώ στην Κρακοβία το Σαββατοκύριακο μπορεί μετά από μερικούς μήνες να έχει συνέπειες και για τις δικές τους συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής. Μήπως πρέπει να κάνουμε τους ναύλους ακριβότερους, ρωτάω τον Παναγιωτόπουλο. Η νέα γερμανική κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να τους κάνουμε. Και νομίζω ότι η κυρία Φρίντριχς μπορεί με το μισό εαυτό της να συμφωνούσε σε αυτό. Αλλά ο άλλος μισός θα ήταν σίγουρα με τα κίτρινα γυλαίκα που αντέδρασαν στο να γίνουν ακριβότερα τα καύσιμα για να πηγαίνουν από το σπίτι στη δουλειά τους. Όλοι μιλούν για το φάντασμα της μεσαίας τάξης, της μεταπολιτευτικής μεσαίας τάξης, που τίνει να εξαϊλωθεί, λέει ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τις εκλογές του 2019. Για να πάω στις δικές μας εκλογές, όχι στις γερμανικές. Η σημερινή κυβέρνηση κέρδισε τις εκλογές, επικαλούμενη κυρίως τις επιβαρύνσεις που προέκυψαν για τη μεσαία τάξη με το 3ο μνημόνιο. Αλλά αυτή η μεσαία τάξη την οποία επικαλείται, υπήρχε στο σημείο που την επικαλείτο, είχε πάψει να υπάρχει πλέον, ρωτάω τον Παναγιωτόπουλο. Από την υπερδεκαετή σιωπή, γύρω από μια μεσαία τάξη που άκμαζε, φτάσαμε στην υπέρμετρη αναφορά της συρρυκνωμένης εκδοχής της. Όταν σταματάει ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η αναπαραγωγή της μεσαίας τάξης, δηλαδή με την πολλή απασχόληση,
με τα ποικίλα εισοδήματα που μπαίνανε μέσα στο σπίτι κλπ. Η ελληνική οικογένεια βρίσκεται μπροστά στα συντρίμια του μεταπολιτευτικού μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής αναπαραγωγής και τα παιδιά όχι μόνο δεν μπορούν να πάνε ψηλότερα, αλλά κάνουν και κάτι άλλο που μέχρι τότε δεν το κάνανε. Φεύγουν από τη χώρα. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουν απλά την εστία, εγκαταλείπουν τη χώρα. Όχι όλα, αλλά πολλά. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και για μια τελευταία παρατήρηση που έχει ο Παναγής στο βιβλίο του. Μοιραία, δηλαδή, έχει σχέση με την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπως εκφράστηκε στις εκλογές του 19 και μετά. Μιλάει για τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στη διατήρηση του ελληνικού κοινωνικού μοντέλου με τις αλλαγές που γίνανε ανάμεσα στο 15 και στο 19. Και αν θέλετε στη διατήρηση κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής ιδιομορφίας, γιατί αυτά τα νούμερα των αυτοαπασχολουμένων δείχνουν λίγο πολύ ότι παρά τις προσπάθειες η ελληνική ιδιομορφία επέζησε ή επιζεί. Μπορεί όμως η ελληνική ιδιομορφία να είναι βιώσιμη στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, σε ένα ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο που η ένταση κεφαλαίου περιλαμβάνει πλέον και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των μέσων παραγωγής. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο πιεστική αυτή η παγκοσμιοποίηση για μια επιχείρηση που κατά 80% έχει 4 απασχολούμενους και είναι οικογενειακή. Αυτά από την πλευρά μου, αυτές τις παρατηρήσεις είχα για τους δύο συγγραφείς και θέλω τώρα να δώσω το λόγο στη Γιούλια Φρίντριχς να μιλήσει και να διαβάσει από το βιβλίο της. Ja, okay. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was habe ich mit dem Buch, ich hoffe, Sie verstehen mich alle, können Sie mal, ja, super. Was habe ich mit dem Buch gemacht und gewollt? Ich wollte mit dem Buch eine Lebenslüge in Deutschland aufräumen. In Deutschland sind wir lange davon ausgegangen, dass wir tatsächlich eine nivellierte, eine gleiche Mittelschichtsgesellschaft sind, die davon vor allem geprägt war, dass es ein Versprechen gab, wer sich anstrengt, wer was macht aus seinem Leben, der schafft es, sich Wohlstand aufzubauen. Das war ein Versprechen, was in der Generation meiner Eltern in der ganz, ganz großen Breite gelungen ist und geglückt hat. 90% derer, die in den Nachkriegsjahren in Deutschland zur Welt gekommen sind, haben ihre eigenen Eltern wirtschaftlich übertroffen. Es ging also bergauf, für jeden Fall, also für fast jeden immer. Mein Vater zum Beispiel ist groß geworden in einer sehr armen Siedlung. Die hatten, als er Kind war, noch nicht mal einen Wasserklosett. Als er 30 war, hat er sich ein Haus gebaut, allein aus eigener Arbeit, aus eigener Anstrengung. Und er fand es nicht ungewöhnlich, weil alle um ihn rum das so gemacht haben. Wir sehen aber in den Daten, dass es einen Bruch gegeben hat, einen ganz dramatischen Bruch. Zwar bei denen, die 1980 und später zur Welt gekommen sind, da war es so, dass jetzt nur noch weniger als die Hälfte die eigenen Eltern wirtschaftlich übertrifft. Das heißt, dieses Versprechen, wer sich anstrengt, der wird es besser haben, funktioniert nicht mehr. Man könnte sagen, das ist in einem reichen Land nicht so schlimm, wie Deutschland eines ist. Aber vor allem diejenigen, die darauf angewiesen wären, weil nämlich in ihren Familien nicht so viel Geld da ist, für die gilt es eben nicht mehr. Und das sind die Menschen, die ich in meinem Buch porträtiert habe. Das sind die Menschen ohne Vermögen, ohne Rücklagen, ohne Eigentum. In Deutschland, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, ist es die Hälfte der Bevölkerung. Die Hälfte der Deutschen sind Mieter, haben kein Wohneigentum, also anders als in Griechenland. Und das mittlere Vermögen der Deutschen, also wenn wir alle Deutschen in eine Reihe stellen, ist das mittlere Vermögen bei 20.000 Euro. Auch das ist im europäischen Vergleich relativ wenig. Das heißt, wir sind in meiner Generation zwar immer noch ein reiches Land auf dem Papier, aber wir sind ein sehr, sehr gespaltenes Land. Und die Menschen, die ich begleitet habe, diese Working Class, die neue Arbeiterklasse, vielen Dienstleistungsberufen unterwegs, die schafft es eben nicht mehr, aus eigener Arbeit heraus den Wohlstand aufzubauen, das Versprechen wahrzumachen. Und eine der Menschen will ich Ihnen in einem ganz, ganz kurzen Abschnitt vorstellen. Ich werde jetzt ungefähr so 5 Minuten aus dem Leben von Alexandra lesen.
Alexandra hatte gesagt, es wäre vieles einfacher, wenn sie nicht so abgeschieden leben würde. Aber alles in allem gefiel es ihr und ihrem Mann Richard in der Siedlung. Sie kannten niemanden, als sie vor 11 Jahren hierher zogen. Über ihren Wohnort hat allein eine Zahl entschieden, 200.000. Das war ihre oberste Obergrenze für das Haus. 2 Jahre lang haben sie gesucht, dann endlich etwas Passendes gefunden. Ein kleines weißes Haus, im Internet fälschlicherweise als Bungalow inseriert. Baujahr 1977, Ölheizung im Keller, grün gefliestes Bad, in allen Räumen Teppichboden. Hotel California nannten sie es. Der Bausparvertrag ging für die Renovierung drauf. Den Kaufpreis mussten sie voll finanzieren. Bei der Bank hieß es erst, keine Freiberufler. Dann noch, Barfrauen und Musiker machen wir nicht. Die beiden suchten über das Internet einen Finanzmakler, der den Kredit vermittelte. 1.300 Euro zahlen sie im Monat für Zinsen, Tilgung, Strom, Wasser und die Ölheizung. Zum Glück ist lange nichts kaputt gegangen. Zum Glück ließ die Bank mit sich reden, als Richard krank war und sie die Rate nicht zahlen konnten. Zum Glück fiel ihre Ölheizung unter den Bestandsschutz für Altbewohner und muss trotz Klimabedenken nicht ausgetauscht werden. Und wenn die Glückssträhne reißt, müssen wir noch mehr arbeiten, hatte Alexandra am Telefon gesagt. Was sollen wir machen? Das Haus soll, wenn es nicht mehr vor allem aus Krediten gebaut ist, ihr Airbag sein. Es soll sie schützen, wenn die Familie einmal wirtschaftlich gegen die Wand fährt. Unser Leben bestimmt ein großes Gefühl der Unsicherheit, hatte Alexandra gesagt. Damit hatten zu Beginn ihrer Laufbahn weder ihr Mann noch sie gerechnet. Wie auch, bei 2 Studierten mit Auszeichnung. Die Musikhochschule hatte Alexandra mit der Note sehr gut beendet und danach noch das Konzertexamen und die Doktorarbeit draufgesattelt. Viel mehr kann man in die eigene Bildung nicht investieren. Es ist der letzte Tag der Herbstferien. Rote Wochen im Haushaltsbuch. Alexandra und Richard verdienen in den Schulferien nichts. Du sitzt da und hast keine Einnahmen, nur Ausgaben, sagt sie. In den Ferien kriegen wir keinen Cent. Da machst du nicht mit ruhigem Gewissen frei. Alexandra und Richard sind Musikschullehrer auf Honorarbasis. Maximal 14,67 Stunden pro Woche dürfen sie an staatlichen Musikschulen unterrichten, damit sie sich nicht einklagen können auf eine Festanstellung. Aber weil 14,67 Stunden pro Woche niemals reichen für Haus, Auto und 4 Personen, arbeiten Alexandra und Richard an 6 Musikschulen. 110 Schüler, auch samstags. 2 hochaktive Ich-AGs. Alexandra macht einen Strich und rechnet. 30 Unterrichtsstunden sie, 33 er. Genauso viel wie ein festangestellter Musikschullehrer. Aber der bekommt Tarifvertrag, bezahlten Urlaub, Geld bei Krankheit natürlich. Und sie? Pro Stunde zwischen 21 und 27 Euro pro gegebene 45 Minuten. Sie führen für uns keine Sozialabgaben ab, keine Krankenversicherung, nichts. In den Schulferien verdienen wir nichts, kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld, auch wenn wir krank werden, nichts. Ja, bis dahin erstmal. Alexandra ist jemand, der in der Zeit, als meine Eltern jung waren, noch absolut ein gesichertes Leben hätte führen können mit einer Festanstellung. Das war ganz normal. Mit Urlaubsgeld natürlich, Krankheitsgeld natürlich, aber das System wurde umgebaut. Sie arbeitet wie ganz, ganz viele als Freiberuflerin auf Honorarbasis in ganz, ganz großer Unsicherheit. Ich habe sie über ein Jahr lang begleitet, auch in der Pandemie, was wir beide noch nicht wussten, als ich begonnen habe, sie zu treffen.
Und es war so, dass dann eben sofort von einem Tag auf dem anderen die Familie mit dem Rücken zur Wand stand. Ihr Geld reichte noch für einen Monat, die Musikschulen zahlten unregelmäßig. Sie hat sich sofort zu ihrem Vollzeitjob dazu noch einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin geholt, macht also jetzt mehr als einen Job, um die Familie durchzubringen. Und das ist was, was zumindest in Deutschland längst nicht mehr ungewöhnlich ist. In dieser unteren Hälfte, in dieser Working Class, ist ein Leben, wie sie es führt, auch wenn man beste Bildung hat, längst keines mehr, was eine absolute Seltenheit ist. Schönen Dank, Julia Friedrichs, vorerst. Παναγία, εσύ έχεις το λόγο για τις δικές σου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ και την Τζούλια. Και το Ινστιτούτο Γκέτε και το Χάινριχ Μπέλ και τους εκδότες μας που οργάνωσαν αυτή την πολύ ωραία συνάντηση, η οποία στην αρχή φαίνεται άστοχη και παράδοξη, έχεις δίκιο, Τάσο, και μετά δικαιώνεται η συνύπαρξη των δύο βιβλίων, γιατί αποτυπώνει μια μεγάλη ιστορική διαφορά και από τις δύο πλευρές και στις δύο χώρες ξέρουμε πια ότι υπήρξε μια χρυσή εποχή για τις μεγάλες μάζες και στη Γερμανία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και ξέρουμε σήμερα, με άλλους μηχανισμούς σε κάθε οικονομία και σε κάθε κοινωνία, ότι οι άνθρωποι νιώθουν, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ότι αυτό έχει τελειώσει, ότι δεν είναι εύκολο να το ξαναζήσουν και το αίσθημα ανασφάλειας που ενίοτε γίνεται και εντύπωση απειλής είναι ισχυρό. Τι μπορούμε να πούμε για την Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία σε ό,τι αφορά τον κορμό, τον κοινωνικό εκείνον που ευημερούσε και που πλέον, χωρίς να έχει καταστραφεί πλήρως, χωρίς να είναι ένα φάντασμα, δεν είναι πια μια ρωμαλαία κοινωνική ατμομηχανή για την πρόοδο της χώρας. Αυτό που εγώ ονομάζω μεσαία τάξη, ενσωματώνοντας στη δικιά μου προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο και τα ανώτερα μεσαία στρώματα με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη κοινωνική κινητικότητα και γεωγραφική κινητικότητα, αλλά και το κάτω κομμάτι των παλιών μικροαστών, που όλοι μαζί, όλοι αυτοί και οι ενδιάμεσοι τους, ζήσανε κατ' εμέ, ειδικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια, όχι την ίδια ζωή, αλλά μια κοινή ζωή. Ζήσανε αυτό που εγώ περιγράφω ως ζωή κάτω από τον ίδιο ουρανό. Δηλαδή, είχανε να ανησυχούν για τα ίδια πράγματα, είχανε να προσδοκούν τα ίδια πράγματα και υπήρχε μια χαλαρή αλληλεγγύη, παρά τις πολιτικές συγκρούσεις, τις πολύ έντονες, μια χαλαρή αλληλεγγύη, διότι η έννοια της εθνικής κοινωνίας που έχει αυτήν την κυρίαρχη μεσαία τάξη που δεν έλεγε ποτέ το όνομά της, υπήρχε και επέτρεπε σε κάποιο βαθμό τη χάραξη διαδρομών ζωής με περιορισμούς οικογενειακούς, ηθικούς, συστημικούς, αλλά όμως υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πεις θα προοδεύσω στο μέλλον, θα φτιάξω ένα μέλλον, θα σχηματίσω μια εικόνα του εαυτού μου στον μελλοντικό χρόνο. Και σήμερα, όπως και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό δεν λειτουργεί. Ή δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Λίγα λόγια για την Ελλάδα και την μεσαία τάξη και σαν λίγο έτσι απαντήσεις σε αυτά που ρώτησε ο Τάσος στο τέλος, αν τα θυμηθώ και μπορέσω να τα οργανώσω. Είπε Τάσο ότι η διέξοδος
κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια της κρίσης για τα παιδιά της μεσαίας τάξης που δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν, δεν ήταν η έξοδος από το σπίτι, η έξοδος από την εστία, επειδή δεν μπορεί πια να τροφοδοτήσει η εστία και το οικογενειακό εισόδημα ένα σχέδιο ζωής, αλλά ήταν πια η έξοδος από τη χώρα. Αυτό είναι κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι για λόγους πολιτισμικούς και όχι μόνο, ήταν και ο μόνος τρόπος που υπήρχε για να φύγουν από το σπίτι. Οι σύγχρονοι νέοι Έλληνες δεν φεύγανε από το σπίτι ανήπαντροι, ούτε τα αγόρια, ούτε τα κορίτσια τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Περιμέναν να προκύψουν διάφορες συνθήκες ηθικές, συναισθηματικές και οικονομικές για να φύγουν παντρεμένοι κατά κανόνα, επαναλαμβάνω και τα αγόρια και τα κορίτσια, και να φτιάξουν ένα δικό τους νοικοκυριό υπό την οικογενειακή εποπτεία δύο νοικοκυριών. Η κρίση ήταν τόσο σφοδρή και η κρίση αναπαραγωγής που έδωσε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να φύγουν από την παρατεταμένη οικογενειακή κηδεμονία και να φτιάξουν μια ζωή συνολικότερα από την αρχή εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που δεν το έχουμε μελετήσει καλά, αλλά που το διαισθανόμαστε. Δηλαδή, αυτό που έγινε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, με το λεγόμενο χάσμα γενεών, με τη σύγκρουση των γενεών στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου οι νέοι φεύγανε διαφωνώντας συνολικά με τον τρόπο ζωής και με τις αντιλήψεις των γονέων τους, εδώ έγινε καταναγκαστικά, ανομολόγητα και μέσα από την δυστυχία ή τέλος πάντων την δύσκολη στιγμή της μετανάστευσης. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιους όρους, αν θέλουν, τι σημαίνει γυρνάω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σαν μικρό σημείωμα που το συζητήσατε λίγο γύρω από τις... το ανέφερε, Στάσο, γύρω από τις μεταφορές. Αυτή η παγκοσμιοποίηση για τους νέους της μεσαίας τάξης στην Ευρώπη και της working class αυτής, τους νέους ανθρώπους που είναι μέχρι 30, μέχρι 35, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δηλαδή, πολύ εύκολα κατηγορούμε τους εαυτούς μας, απ' τη μία, ότι εμείς φταίμε που δεν προοδεύουμε, που δεν δουλεύουμε αρκετά, και επίσης πολύ εύκολα καταγγέλουμε και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, ότι δεν υπάρχει πια το κοινωνικό κράτος να κάνει αναδιανομή. Αλλά σπανίως μιλάμε για τις επιπτώσεις ενός φαινομένου στο οποίο δεν έχουμε πολλές δυνατότητες να παρέμβουμε, που είναι η παγκοσμιοποίηση. Τι θέλω να πω με αυτό και γιατί είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Γιατί ακριβώς είμαστε χρήστες, είτε είμαστε αριστεροί, δεξιοί, εναλλακτικοί, αντισυστημικοί, συντηρητικοί, είμαστε χρήστες υπηρεσιών και συστημάτων γνώσης που είναι ο απόλυτος απότοκος της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας, της αποδυνάμωσης όλων των παραδοσιακών σταθερών του κοινωνικού κράτους και της αποεδαφικοποίησης του κεφαλαίου, του κράτους, των ασφαλιστικών εισφορών, των πάντων. Και λέμε μπαίνω σε μία πτήση της Ryan, ας πούμε, και με 40 ευρώ πάω μια βόλτα. Και είμαι και αντισυστημικός, ψυχολογικά κτλ. Και μετά, εγώ τι είμαι? Είμαι κάποιος που τρέχει με ένα μηχανάκι μέσα στη βροχή, κάνοντας δήθεν το σώμα του επιχείρηση και μοιράζοντας φαγητά από κάποιον άλλον που είναι σαν και εμένα και που του έχει δοθεί η ψευδαίσθηση ότι φτιάχνει το δικό του μενού, παίρνοντας με 4 ευρώ ένα κρουασάν από κάπου, με 9 ευρώ μαζί στην ίδια παραγγελία ένα σούσι από άλλο μαγαζί και ένα κοκτέιλ από ένα τρίτο. Αυτό φτιάχνει μια μετακαπιταλιστική ενσωμάτωση μέσα στον κάθε έναν από εμάς, που είναι και ένας απόλυτος εγκλωβισμός και που δεν θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο εάν και να ξέρουμε τι συμβαίνει και αν υπάρχει κάποιο νόημα και στην κοινωνική αντίδραση και σε όλα αυτά, αν δεν αποδεχτούμε ότι όλα αυτά είναι μπαλώματα και προσπάθειες της Ευρώπης και των οικονομιών της Ευρώπης να επιβιώσει
και το κοινωνικό τους κράτος και όποια κοινωνική τους ευημερία σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, και το συνθήκες παγκοσμιοποίησης πρέπει να λέμε τι είναι. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι η δυστυχία των λαών γενικώς, δεν είναι η καταπίεση των φτωχών από τους πλούσιους, μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό. Είναι κυρίως κάτι άλλο. Είναι η μετατόπιση του πλούτου, της οικονομικής ισχύος, της παραγωγής αλλά πλέον και του σχεδιασμού από τον παλιό καπιταλισμό, την Ευρώπη και την Αμερική, σε άλλα κομμάτια του πλανήτη. Επί 4-5 αιώνες, έτσι, από τις μεγάλες ανακαλύψεις του 15ου αιώνα μέχρι το 1989-90, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται του πλανήτη. Παράγουνε, σχεδιάζουνε, καταναλώνουνε και ευημερούν. Και είναι τώρα 20 χρόνια, 30 σχεδόν, που αυτή η ηγεμονία, η ισχύς και η ευημερία έχει ανατραπεί. Η νέα φτώχεια της Γερμανίας είναι η εναγώνια προσπάθεια επιβίωσης μιας κάποιας παραγωγής μέσα στην Ευρώπη. Τρομερές δυσκολίες συναντάει κανείς σε αυτό το επίπεδο από τη στιγμή που πολλές φορές η Ευρώπη νομίζει ότι μπορεί να ζήσει χωρίς την παραγωγή και την στέλνει πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα και φαντάζεται ότι θα κάνει μόνο το σχεδιασμό. Όμως όλα αυτά είναι ανθυπολεπτομέρειες εάν δεν αποδεχτούμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι ότι τα δεινά της παγκοσμιοποίησης είναι για αυτούς που ήταν κάποτε οι ηγέτες του πλανήτη και αυτοί που μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αποσπούν πλεόνασμα από τους άλλους και τώρα δεν μπορούν, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε. Τώρα, δεύτερο πολύ σημαντικό που νομίζω ότι έρχεται και από το βιβλίο της Τζούλια, αλλά έρχεται και από άλλες πληροφορίες που έχουμε και από την κοινωνιολογία, είναι το αίσθημα ανασφάλειας. Οι πρώην μικροαστικές και λαϊκές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν ζουν τόσο πολύ τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μέσα από αυτές τις φτηνές υπηρεσίες ζουν ακόμα κάποιες εμπειρίες ευημερίας. Μπορεί να πάνε και διακοπές. Αλλά είναι επαπειλούμενες απολαύσεις. Και αυτό έχει πλέον έρθει και στην Ελλάδα. Πολλά κομμάτια της παλιάς μεσαίας τάξης, της ευημερίουσας που έκανε όνειρα κτλ., βρίσκονται στριμωγμένα και ανασφαλή. Ένα τελευταίο, για να μην μακρηγορώ περισσότερο. Ναι, στην Ελλάδα έχουμε ακόμα, και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά από τη Γερμανία, δίκτυα αλληλοσυμπλήρωσης εισοδημάτων, κατοχή γης, πολλά επαγγέλματα μαζί, πολυσθένεια. Υπάρχει ακόμα, λειτουργεί αυτό. Γιατί αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι παντρεμένοι με κάποιον που έχει ασφάλιση του δημοσίου, δεν είναι άνθρωποι που παίρνουν πολλά ρίσκα. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που μας κάνουν να είμαστε ακόμα σε μια σχετική ευημερία, και τώρα που λίγο ανακάμπτηκε η οικονομία, αυτά ενισχύονται και δουλεύουν και διασώζονται. Όμως, θα έλεγα ότι για το μέλλον, μιας και μιλάμε και στο πλαίσιο του Heinrich Böll, το οποίο είναι το Ινστιτούτο του Πράσινου Κόμματος της Γερμανίας που τώρα ανέλαβε και κυβερνητικές ευθύνες, για το μέλλον, αυτό που με κάποιο τρόπο οφείλει ένας προοδευτικός προσανατολισμός να φωτίσει είναι το κοινωνικό ζήτημα. Είναι αυτό το νέο κοινωνικό ζήτημα. Γιατί το λέω, φαίνεται αυτονόητο, όχι, δεν καθόλου αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη οι φιλελεύθερες προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις προωθούν ένα πολιτισμικό ζήτημα. Προωθούν ένα ζήτημα ισότητας των ταυτοτήτων. Οι νέες ταυτότητες, gay, queer, trans και όλα αυτά. Βεβαίως
η σημασία της απόκτησης δικαιωμάτων και της εξομοίωσης των δικαιωμάτων σε όλες τις μορφές ζωής είναι απολύτως θεμητή και απαραίτητη. Ωστόσο, η προτεραιοποίησή τους έναντι του κοινωνικού ζητήματος, του πώς ζούμε με βάση την ατομικότητά μας και την προσδοκία μας από το κράτος και από τον καπιταλισμό, δεν είναι παραγωγική. Αυτό που βρίσκουμε μπροστά μας και θα το βρίσκουμε συνέχεια είναι το κοινωνικό ζήτημα, είναι αυτό που θύμωσε πολύ το κάτω κομμάτι της μεσαίας τάξης στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, οι οποίοι, Τάσο μου, θα θέλανε πολύ να μπει ένας φόρος στις μετακινήσεις αεροπορικές, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά θα θέλανε να μειωθεί ο φόρος στη βενζίνη, γιατί είναι εργαλείο για την επιβίωση. Αυτά προς το παρόν. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα λίγο. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγή για τις παρατηρήσεις του και ήθελα να γυρίσω στη Γιούλια Φρίντριξ. Η Wolte zwei Fragen stellen. Zum ersten, was heißt in Deutschland Mittelschicht? Und zum zweiten, können Sie uns bitte beschreiben, inwieweit gibt es heute diese lineare Laufbahn in einem Unternehmen? Was ist der Unterschied zwischen den großen Unternehmen, den Dinosaurier der 80er Jahre und den großen Unternehmen heute? Ja. Ja, die Frage, was in Deutschland Mittelschicht heißt, ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Kontext. Und auch nochmal zur Klärung. Die Menschen, die ich begleitet habe, sind nicht arm. Wir haben in Deutschland immer noch ein funktionierendes soziales Sicherungssystem. Also es gibt eine untere Linie, unter die man nicht fallen kann und die hält. Zum großen Glück, auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Wo wir aber ganz große Probleme haben in Deutschland ist, ob jemand, der arm geboren wird oder der mit wenig Geld geboren ist, im Laufe des Lebens das verändern kann. Also Aufstiege, Aufstiegsmobilität und wer eben sich in der Mittelschicht halten kann und wer es in die Mittelschicht hinein schafft. Die Mittelschicht in Deutschland wird so definiert, dass als Single, also wenn man alleine lebt, man dazugehört, wenn man zwischen 1.600 und 4.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, dann ist man Mittelschicht. Diese Definition hängt aber nur am Einkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil ich in meinem Buch die Working Class, die Arbeiterklasse danach trenne, dass sie kein Vermögen hat, dass sie kein Kapital hat. Das ist bei der Mittelschichtsdefinition, wie sie in Deutschland benutzt wird, spielt es keine Rolle. Aber es macht natürlich, ich habe schon gesagt, wir sind ein Mieterland in Deutschland, einen Riesenunterschied, ob ich 1.600 Euro im Monat habe und ich muss davon 1.000 Euro Miete zahlen, wie es in vielen Großstädten inzwischen üblich ist, oder ob ich in einem eigenen Haus wohne, was ich vielleicht geerbt habe, was eben auch einen Teil meiner Generation total ausmacht, dass sie eine Erbengeneration ist. Also das obere Drittel bekommt sehr viel Wohlstand von der Generation davor. Und deshalb ist dieses Vermögen, dieses Kapital, was in den Familien da ist, wird immer mehr zur Trennlinie in Deutschland. Und das widerspricht aber eigentlich total unserem Gefühl, was wir von uns selber haben. Wir sind immer noch sehr stolz darauf, ich habe es zu Beginn gesagt, dieses Land zu sein, wo jeder alles schaffen kann, aus eigener Arbeit heraus. Also die eigene Arbeit ist total das, worauf vieles fußt. Und da fußt eben auch, das ist die zweite Frage, bei ganz vielen die Identität drauf. Wir haben in der Generation meiner Eltern viele Menschen, die ein Leben lang bei einem der großen deutschen Unternehmen beschäftigt waren und die darauf ihre Identität gebaut haben, die gesagt haben, ich bin Siemensianer, ich bin Karstädter, weil sie immer in dem großen Kaufhaus beschäftigt waren. Das hat sie ausgemacht und sie konnten in diesen Unternehmen aufsteigen. Sie konnten klein anfangen und dann im Laufe ihres Lebens sich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Und das war gerade für die deutsche Arbeiterklasse in den 70er, 80er Jahren enorm wichtig. So hat man es geschafft, eben aus eigener Anstrengung heraus eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass wir eine halbierte halbierte Belegschaften haben. Wir haben immer noch die, die bei Bosch oder bei BMW mit einem Festvertrag beschäftigt sind, wo es Gewerkschaften gibt, wo es Tarifverträge gibt. Deren Leben gleicht sehr der alten Arbeitswelt.
Wir haben aber einen großen Kreis von Beschäftigten, für die das nicht mehr gilt. Die Kleinstverträge haben, die bei Subunternehmern beschäftigt sind, die mal hier ein bisschen arbeiten, die auch bei Lieferdiensten auf Honorarbasis arbeiten und die eben diese Laufbahn nicht mehr gehen können. Und ich glaube, weil das so stark immer in unserer Identität verankert war, diese Laufbahn, erleben viele das als besonders dramatisch, als besonders schlimm. Und brauchen sehr lange auch, um zu verstehen, dass das nicht klappt. Die Menschen, die ich begleitet habe, die sind alle so zwischen 40 und 45. Die haben jetzt erst verstanden, nach teilweise 18 Jahren, dass sie das versucht haben, 20 Jahren, dass sie es versucht haben, das wird nicht mehr funktionieren. Dieser Punkt wird nicht mehr kommen, wo ich durch eigene Anstrengungen vorankomme, wo ich nach vorne komme. Und mir ist auch noch wichtig, auf den Punkt der Globalisierung einzugehen, weil ich glaube, dass wir teilweise die Globalisierung da als Alibi benutzen, weil die Arbeitsmärkte, die ich beobachtet habe, die sind von der Globalisierung relativ unbeeinträchtigt. Natürlich, weil Arbeitskräfte nach Deutschland kommen, also weil so die Globalisierung funktioniert, aber zum Beispiel eine Musikschullehrerin konkurriert nicht mit Musikschullehrern in anderen Ländern, weil das eine Aufgabe ist, die muss am Menschen da getan werden, wo der Musikunterricht anfängt. Der andere, den ich begleitet habe, der reinigt U-Bahnhöfe, auch der kann das nicht woanders machen. Insofern glaube ich, dass wir auch diesem Geist der Globalisierung da so ein bisschen auf den Leim gegangen sind, dass das lange benutzt wurde, ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen reichen Industrieländern als Argument, warum die Löhne der unteren 40%, so ist es in Deutschland, lange gar nicht gestiegen sind. Es wurde gesagt, das ist die Globalisierung, wir können nicht anders. Ich glaube, dass das anders geht und das ist ja der Punkt, der zu Beginn kam, dass jetzt auch erstmals eine Partei mit der SPD wieder in den Wahlkampf gegangen ist mit einem klaren Argument für diese Gruppe. Olaf Scholz hat gefordert, 12 Euro Mindestlohn soll es geben. 10 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger. Das heißt, für 10 Millionen Menschen wäre das eine Verbesserung. Und über Jahrzehnte hat man auch von den Sozialdemokraten in Deutschland so etwas nie mehr vernommen. Die haben immer auf diese Zwangsläufigkeiten argumentiert, das geht nicht mehr. Dann bricht der Arbeitsmarkt in Deutschland, der ja ein guter ist, was die Arbeitslosenzahlen angeht, zusammen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Wende sein könnte, die auch mit der Pandemie zu tun hat, weil viele erstmals wahrgenommen haben, wie schlecht eigentlich die Menschen bezahlt werden, die das Leben am Laufen halten, die in den Unternehmen an der Kasse stehen, die Sachen transportieren und wie angewiesen man aber gleichzeitig auf sie ist. Und wir das als letzten Punkt haben in Deutschland Prognosen, dass uns in den nächsten Jahren die Menschen ausgehen werden, die zu diesen Bedingungen eben diese Jobs machen werden, sodass ich glaube, dass tatsächlich nach Jahrzehnten, in denen es für die Working Class schlechter würde, jetzt ein Moment sein könnte, wo es tatsächlich wieder mal besser wird. Das ist die Hoffnung. An schlechten Tagen denke ich natürlich auch das, dass wir irgendwann alle nur noch per Smartphone unsere Tagesjobs bekommen werden, uns da einlinken werden und dann alle auf so einer Mietbasis wie die Alexandra die Jobs tun werden. Ich glaube, wir stehen da gerade an einem Wendepunkt, wo sich entscheidet, in welche Richtung das gehen wird. Danke, Julia Friedrichs. Παναγή, ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα με αφορμή την πρώτη σου τοποθέτηση. Το ένα πράγμα είναι η εστία, το σπίτι, σαν κέντρο της αναπαραγωγής της ελληνικής μεσαίας τάξης. Θυμάμαι όταν γινόντουσαν τα μνημόνια που με φώναξε ένας ανώτερος υπάλληλος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και μου έδειξε μια στατιστική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου εμείς ήμασταν πλουσιότεροι από το μέσο Γερμανό εργαζόμενο και ψάχναμε να βρούμε πώς έχει γίνει αυτό. Τελικά είχαν υπολογιστεί όλες οι αξίες των σπιτιών στα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος. Είχαν αναχθεί πάνω στα σωστά. Περιουσιακά του στοιχεία. Σωστά είχε γίνει αυτό πάντως. Αν έγινε αυτό, είναι σωστό, αλλά δεν είναι πάντα διαθέσιμο εισόδημα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Αυτό το πράγμα με την πώληση των σπιτιών σαν περιουσιακά στοιχεία με τον ανταγωνισμό της ζήτησης πλέον από ανθρώπους που έρχονται από αλλού και μπορούν να δώσουν περισσότερα. Ναι.
μας έφερε σε ένα αποτέλεσμα ότι μέσα στην πανδημία να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων πιο γρήγορα από ότι όταν η κοινωνία ήταν ανοιχτή. Ναι, έτσι. Έμαθα πρόσφατα ότι αυτό το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση να χαρίζει το φόρο της γονικής παροχής που θα γινόταν για τα startup κλπ. Σχεδόν αμέσως μεταφράστηκε σε βοήθεια για να αγοραστούν ακίνητα για τα παιδιά που δεν μπορούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή να αγοράσουν τα ακίνητά τους. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πώς αυτό το μοντέλο και το μοντέλο της αντιπαροχής που στήριξε το ελληνικό μοντέλο είναι ακόμα ζωντανό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, προχθές τηλεφώνησα σε μία υπεύθυνη ΜΕΘ του ενός από τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας. Μου λέει, είμαι στη μονάδα μου, αλλά σε μια άλλη χώρα. Λέω, σε ποια χώρα? Μου λέει, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κύπρου. Παίρνω 6.000 ευρώ πρώτο μισθό. Έχουν φύγει 3.000 περίπου από το ελληνικό σύστημα από το προηγούμενο κύμα της πανδημίας. Και φεύγουν από όλα τα συστήματα. Και από το γερμανικό φεύγουν και από το βρετανικό. Τα πιο πλούσια λαιλατούν τα πιο φτωχά. Ναι. Δεν είναι μία άμυνα αυτή για τους ανθρώπους, εκτός από το να φεύγει κάποιος από το σπίτι του. Δηλαδή να απευθύνεται σε μια αγορά που είναι ευρύτερη από την εθνική του αγορά. Φυσικά. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Έτσι. Ξεκάθαρα. Και ταυτοχρόνως, και εδώ είναι μια μικρή, ας πούμε, απάντηση σε αυτό που είπε η Τζούλια, δεν ισχύει ότι δεν υπάρχουν αγορές που μπορεί να είναι προστατευμένες, επαγγελματικές αγορές. Υπήρχαν επαγγέλματα που δεν ήταν στον ανταγωνισμό, αλλά που μπήκαν στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά που μπήκαν μέσα από τα μαζικά κύματα μετανάστευσης. Μπορεί να είμαστε φιλομετανάστες και καλά κάνουμε αν είμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καθυλώσει τα μεροκάματα οι μαζικές μεταναστευτικές ροές στις χώρες της Ευρώπης και που μπορεί να είναι για κατώτερες εργασίες αρχικά, αύριο μπορεί να είναι για τα ίδια τα μουσικά σχολεία, γιατί έρχονται από χώρες που έχουν εκπαιδευτεί. Αντιστοίχως, μπορεί να χάνουν οι χώρες της Ευρώπης για περιφερειακές δυνάμεις είτε του κανονικού είτε του παραστικού καπιταλισμού, όπως είναι στις χώρες του κόλπου, μπορεί να χάνουν ή του χρηματοπιστωτικού, όπως είναι στην Κύπρο, ας πούμε, μπορεί να χάνουν τα καλύτερα στελέχη τους. Για το θέμα της αγοράς ακινήτων είναι τρομερά σημαντικό και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή αυτή η κοινωνία θα πρέπει να μιλήσει γι' αυτό, η ελληνική κοινωνία. Είναι και αυτό μια ίστατη προσπάθεια προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό που περιγράφεις τι είναι? Είναι η προσπάθεια ενός κομματιού της μεσαίας τάξης να σώσει τον εαυτό της για μια γενιά. Δηλαδή, όσοι έχουν δύο ακίνητα, να το πω έτσι απλά, το ένα το κρατούν για να το κατοικούν και είναι η ασφαλειά τους, η μεγάλη, και θα εξακολουθήσει να είναι και είναι αυτό που δεν θα τους κάνει φτωχούς ακόμα και στην επόμενη κρίση κατά πάσα πιθανότητα. Και το δεύτερο θα χρηματοδοτήσει την αναπαραγωγή τους και την συνένεση με τα παιδιά τους ή τέλος πάντων την όποια ευημερία τους μέσα από την πώληση του δεύτερου ακινήτου σε κάποιον που έχει έρθει και έχει φέρει λεφτά από το εξωτερικό. Αυτό έχει όμως κοντά ποντάρι, έτσι είναι για μια γενιά. Μετά αυτό δεν υπάρχει κάποιο άλλο εισόδημα και εφόσον η χώρα δεν παράγει μεγάλα εισοδήματα και σπουδαία εισοδήματα, αυτό είναι για μια γενιά. Τώρα ποιοι βγαίνουν χαμένοι? Αυτοί που έχουν μόνο ένα σπίτι, που δεν έχουν δεύτερο να πουλήσουν, οι οποίοι θα μείνουν απλά με την ασφαλειά τους. Και τι συμβαίνει όταν γίνεται όλο αυτό? Ένα κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων που κατοικούσε στο κέντρο των πόλεων ή διεκδικούσε τη συμμετοχή τους στην πόλη, κυρίως νέοι άνθρωποι, δεν μπορούν να κατοικήσουν γιατί αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος κατοικίας στο κέντρο των πόλεων. Και τι γίνεται το κέντρο των πόλεων? Ένας τόπος μουσιακός, μια πλατφόρμα εκθεσιακή πολιτισμού και κατανάλωσης Instagramικών φαγητών με ένα gentrification στο ισόγειο, στο οποίο έρχονται διάφοροι άνθρωποι από τα προάστια, σειραίουν, καταναλώνουν τα μπέργκερ, τους βγάζουν φωτογραφίες και ξαναφεύγουν. Οι πλουσιότεροι στα καλύτερα μαγαζιά και μετά επιστρέφουν στα καλύτερα προάστια, οι φτωχότεροι στις συνοικίες τις κάπως υποβαθμισμένους, όπου όμως οριακά θα βρούνε μια κατοικία, αν βρουν. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα, που είναι στέλεχος σε μια επιχείρηση με τη γυναίκα του, με τον άντρα της, με όποιον, με κάποιους μισθούς κοντά σε αυτούς τους γερμανικούς, που δεν έχει δικό του εισόδημα, δεν μπορεί να μείνει στο κέντρο της πόλης. Και δεν εννοώ να μείνει
στο Κολονάκι ή στην Καρόλου Ντίλ, σε ένα κεντρικό σημείο, ζωντανό, αστικό. Δεν γίνεται, δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά. Και εδώ που συμφωνούμε με την Τζούλια και που απλά στην Ελλάδα αυτό δεν αφορά μεγάλες μάζες, γιατί οι μεγάλες μάζες έχουν να συμπληρώσουν εισοδήματα και από αλλού, είναι ότι αν ζεις μόνο με το μισθό σου, στον ιδιωτικό τομέα ειδικά, αλλά και στο δημόσιο, δεν ζεις. Δεν ζεις. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το να ζήσεις από είτε μικροεισοδήματα από εδώ και από εκεί, η ζωή του μπλοκάκια, ας πούμε, του τύπου με τον μπλοκάκι, ή το να ζεις από έναν μισθό μεσαίο και κατώτερο στον ιδιωτικό τομέα, δεν ζεις. Και δεν έχει να κάνει με το κύμα ανατιμήσεων των τελευταίων μηνών, είναι δεδομένο. Απλά το πρόβλημα με την πολυσθένεια και την πολυλειτουργικότητα των επαγγελμάτων στην Ελλάδα είναι ότι αυτό δεν αφορά όλους. Γιατί πολλοί έχουν αυτό σαν βάση, αυτό τον μισθό, και συμπληρώνουν με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα θα παίρνει έναν μεσαίο μισθό, και αν αυτός δεν αρκεί, έχει τρόπους να τον συμπληρώσει. Είτε εργαζόμενος ο ίδιος ξανά ως δάσκαλος ιδιαιτέρων, είτε μέσα από άλλα οικογενειακά εισοδήματα που μπορεί να είναι μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια κάπου το καλοκαίρι, οικογενειακά savings, ας πούμε, ακίνητα που νοικιάζονται, πολλούνται κτλ. Γι' αυτό και όλα αυτά τα πολύ πικρά συναισθήματα που μας μεταφέρει η φθήνουσα μεσαία τάξη της Ευρώπης που γίνεται working class χωρίς ελπίδα, εδώ πρέπει από τη μία να τα υποδεχτούμε και να δούμε το κοινωνικό ζήτημα και όχι το ταυτωτικό ζήτημα, αλλά πρέπει να έχουμε και την παρησία να ξέρουμε ότι αυτό δεν αφορά τους πάντες και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που κρύβονται πίσω από μια ρητορική φτώχειας και οι οποίοι μάλλον τα καταφέρουν καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Αυτό. Mir ist noch mal an einem Punkt würde ich gern was ergänzen. Genau das, was Sie beschreiben, das kommt jemand dann und macht den Musikschulunterricht für weniger Geld. Ich finde, wenn wir Migration haben, was ich ja sehr gut finde, und Deutschland wird zum Beispiel nicht überstehen ohne große Migration, weil uns die Menschen ausgehen werden, die Arbeit tun, dann ist es umso wichtiger, dass es sowas wie Mindeststandards für Arbeit gibt. Und genau die hat man in Deutschland zumindest bei der Deregulierung, bei der Öffnung, bei der Liberalisierung des Arbeitsmarktes vergessen einzuziehen. Man hat in Deutschland ganz lange gar keinen Mindestlohn gehabt. Der soll jetzt kommen. Man hat immer noch Arbeit, die ganze Last tragen lassen. Die Sozialsysteme in Deutschland finanzieren sich durch Arbeit. Die Steuerlast in Deutschland ist vor allem auf Arbeit. Kaum ein Land belastet Arbeit so stark, belastet aber Vermögen so niedrig wie Deutschland, kaum ein anderes Industrieland. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht sagen, das sind alles Automatismen, die laufen, die passieren, sondern dass das Dinge sind, die wir beeinflussen können, die wir ändern können, wo wir sagen können, das ist kein gesundes System. Junge Leute wollen aus eigener Arbeit heraus, nicht weil sie noch irgendwie ein Ferienhaus verticken und dann das ja davon nochmal eine Generation leben, sondern junge Leute wollen dieselben Chancen, wie die Generation meiner Eltern hatte, aus eigener Kraft, aus eigener Arbeit heraus ein Leben aufzubauen. Und ich finde, das muss ja im Mittelpunkt Punkt unserer Entscheidungen stehen, die wir treffen, wie wir das Land gestalten und aufbauen. Πρέπει να βάλουμε μια τελεία εδώ. Με ειδοποιούν οι οργανωτές ότι έχουμε περάσει το χρόνο μας. Ζητάω συγγνώμη που δεν σας έδωσα το λόγο. Μπορείτε να πάρετε να μιλήσετε με τους δύο συγγραφείς όταν τελειώσουμε και μπορείτε να βρείτε το βιβλίο της Γιούλια Φρίντριχς στο περίπτερο του Goethe Institut στα γερμανικά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Vielen Dank. Ja.